Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο της Άρτας. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το παραδοσιακό ντέρμπι δύο αρτινών ομάδων, Φιλία Γυμναστικό Σύλλογο Άρτας, που θα ξεκινήσει σε τρία περίπου λεπτά για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Να περάσουμε στη συνθέση των δύο ομάδων. Για την Γηπηδούχο Φιλία, η προπονήτρια της ομάδος, η κυρία Καλάβρου Ζιώτου, παρατάσει της Μαρτίνα Εύη, Ζαγαλίκη Ειρήνη, Σταύρου Πινελόπη, Καπέλη Βαλεντίνα, Παπαϊωάννο Άρτεμις, Βίχα Ειρήνη, Κοσμά Θεοδώρα, Βίτσου Κωνσταντίνα, Μολώνη Μυρσίνη, Σεπλαούρα Κλέρη, Κολοβού Ράνια και Παπά Μαρία. Από την άλλη πλευρά, η τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, ο προπονητής κ. Σταμούλης, παρατάσει της Δημοθόδρου Αλεξάνδρα, Πορτοβάρα Θεοδώρα, Δημοθόδρου Ιωάννα, Πραμαγκιούλη Βασιλική, Μάρθα Γκίμπερτ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, Βαρέλη Θεοδώρα, Παπαδημητρίου Ναταλία, Ρίζου Φέη, Σεντόρη Έλενα, Σάρκα Αγγελική, Κόκκινο Δέσποινα και Παπαδημητρίου Ναταλία. Διαιτητές της συνάντησης είναι οι κύριοι Φλούδας και Φωτιάδης. Οι καθιερωμένες χειραψίες πριν την έναρξη του παιχνιδιού, με το καθιερωμένο ζντό και των δύο ομάδων στο κέντρο του γηπέδου. Η ομάδα της Φιλίας θα ξεκινήσει με Πασαδόρο της Ζαγαλίκη, διαγώνια της Απλαούρα, τεσσάρια την Καπέλη Βαλεντίνα με την Μαρτίνα Εύη και κεντρικές την Σταύρου Πινελόπη και την Μολώνη Μυρσίνη. Αντίθετα, η ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας ξεκινάει με Πασαδόρο την Αλεξάνδρα Δημοθόδρου, διαγώνια η Μάρθα Γκίμπερτ, κεντρικές Ρίζου και Σάρκα και τεσσάρια της Βαρέλη και Πραμαγκιούλη, ενώ λίμπερο είναι η Παπαδημητρίου Ναταλία. Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο σέρβις του παιχνιδιού. Η Πασαδόρος της Φιλίας Ζαγαλίκη. Κακή υποδοχή, περνάνε όπως την μπάλα στο άλλο γήπεδο. Επίθεση της Καπέλη και ο πρώτος πόντος για την ομάδα της Φιλίας, που εκμεταλλεύτηκε την πολύ κακή υποδοχή του λίμπερο του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας της Παπαδημητρίου. Νέα κακή υποδοχή. Κακή πάσα, αλλά πολύ έξυπνα η Γκίμπερτ περνάει την μπάλα πάνω από το μπλοκ της Απλαούρα, πλασάροντας στη θέση 1, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Είδατε πώς κατάφερε να διορθώσει μια χαλασμένη μπάλα. Floating service από την Βαρέλη, πολύ καλό. Περνάνε όπως την μπάλα στο άλλο γήπεδο. Επίθεση της Πραμαγκιούλη στην ευθεία, μέσα η μπάλα. Και 2-1 για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Κουστά. Συνέχεια στο σερβίς η Βαρέλη. Καλό σερβίς και αυτή τη φορά. Περνάνε απλά την μπάλα στο άλλο γήπεδο, αλλά κακή άμυνα. Αντεπίθεση για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, που με την Πραμαγκιούλη παίρνει τον δεύτερο συνεχόμενο της πόντο
και κάνει το σκορ για την ομάδα της 3-1 ή 1-3 αν προτιμάτε, μιας και η γηπεδούχος είναι η ομάδα της Φιλίας. Out αυτή τη φορά το σέρβις της Βαρέλη, 2-3 μειώνει η ομάδα της Φιλίας. Στο σερβίς με το νούμερο 2 η Καπέλη. Με αρκετή δόση τύχης η μπάλα της έκανε το χατήρι, κύλησε πάνω στο φιλέ και πήρε άσο για την ομάδα της, ισοφαρίζοντας σε 3-3. Πολύ καλό σέρβις και αυτή τη φορά από την Καπέλη και με ένα σερί 3-0 η ομάδα της Φιλίας παίρνει προβάδισμα στο σκορ 4-3. Συνεχίζει τα πολύ καλά σέρβις η Καπέλη. Νέο λάθος από την Παπαδημητρίου, το λίμπερο του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας και 5-3 για την τυπικά γηπεδούχο Φιλία. Αυτή τη φορά πολύ καλή υποδοχή, παίζει από το 2, σταματάνε την Γκίμπερτ με ωραίο μπλοκ οι δύο αθλήτρες της Φιλίας, Μαρτίνα και Σταύρο. Παίζει και πρώτο χρόνο και με έξυπνο πλασέ η Σταύρο καταφέρνει να δώσει προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα της 6-3. Νέο καλό σέρβις, αδράνεια και περνάει την μπάλα όπως το άλλο γήπεδο. Ωραία πάσα τη Ζαγαλίκη. Βγαίνει η άμυνα όμως από την Πραμαγκιούλη, η οποία παίζει από τη ζώνη 6 τη Βαρέλη. Βγαίνει η άμυνα. Εντυπωσιακά ωραίο βολί και από τις δύο ομάδες. Νέα άμυνα από την Παπαϊωάννου. Καρφώνει όμως πολύ άστοχα η Σαπλαούρα στην καλή πάσα της Ζαγαλίκη προς το 2 και η μπάλα out. Και μετά από αρκετή ώρα και αφού έτρεξε ένα σερί 5-0 η ομάδα της Φιλίας, ο Γυμναστικός Σύλλογος Άρτας μειώνει σε 6-4. Ρίζου, πολύ ωραίο σέρβις. Αδυνατή να περάσει την μπάλα η Ζαγαλίκη, που αν και την περνούσε βέβαια θα ήταν υπέρβαση γιατί είναι στην πίσω ζώνη. 5-6. 6-5 αν προτιμάτε. Πάντα μπροστά η γηπεδούχος ομάδα της Φιλίας. Ρίζου ξανά στο σερβίς και αυτή τη φορά καλό σερβίς. Ωραία πάσα της Ζαγαλίκη, βγαίνει άμυνα από την Γκίμπερτ. Πραμαγκιούλη με τα δάχτυλα σπρώχνει την μπάλα στη θέση 1, φνιδιάζοντας της. Τοποθετημένη επίθεση και από την Σαπλαούρα, κακή αμυντική αντίδραση της Πραμαγκιούλη και 7-5 για τη Φιλία. Σταύρο, ένα σερβίς αρκετά out και πόντος για την ομάδα του Γούσου Άρτας που μειώνει σε 7-6. Η Γκίμπερτ αυτή τη φορά η διαγώνη της ομάδας της Άρτας στο σερβίς. Όπως είδατε πίεσε την Μαρτίνα, η οποία έκανε λάθος, δεν μπόρεσε η Πασαδόρος να διορθώσει της Φιλίας και το αποτέλεσμα ήταν να στείλει την μπάλα στο φιλέ η Μαρτίνα. Νέο σέρβις από την Γκίμπερτ, πρώτος χρόνος πλασέ. Καταφέρνουν εντυπωσιακά να βγάλουν την άμυνα με τη Βαρέλη οι αθλήτρες του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας και η Μαρτίνα αυτή τη στιγμή καταφέρνει να διασπάσει το διπλό μπλοκ Δημοθόδωρου Σάρκα και να δώσει εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα,
ομάδα της με 8-7. Σέρβις για τη Σαπλαούρα. Πολύ κακό σέρβις, η μπάλα στο φιλέ. Δεύτερο συνεχόμενο σέρβις για την ομάδα της Φιλίας. Όπως είπαμε, είναι ένα παραδοσιακό αρτινό ντέρμπι. Αρκετό άγχος δείχνουν να έχουν και οι δύο ομάδες αυτό το πρώτο σετ. Δεν έχουν βρει ακόμα το ρυθμό τους. Δυνατό σέρβις της Πραμαγιούλη. Ωραίο όμως το πλασέ της Ζαγαλίκη πάνω στο φιλέ. Μια φαινομενικά χαμένη μπάλα. Κατάφερε η Ζαγαλίκη να την κάνει πόντο για την ομάδα της, δίνοντάς της εκ νέου προβάδισμα με 9-8. Μαρτίνα στο σερβίς. Εύκολο σέρβις και καλή υποδοχή. Βαρέλη στην επίθεση. Η μπάλα είναι, βρήκε στο μπλοκ της Κοσμά. Το παραδέχονται υποτικά οι αθλήτρες της Φιλίας και μπράβο τους. Έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός. Πόντος για την ομάδα του Γυμναστικού Σύλλογου Άρτας που ισοφαρίζει σε 9-9. Στο σερβίς η Σάρκα. Ο κεντρικός της ομάδας του Γυμναστικού Σύλλογου Άρτας. Από τη ζώνη 1 επίθεση της, Σαπλαούρα, συγγνώμη. Επίθεση της Βαρέλη τοποθετημένη. Βγαίνει η άμυνα από την Σαπλαούρα. Καταφέρνουν. Είδατε τι μπορεί να γίνει στο βόλεϊ. Καταφέρνουν να βγάλουν με διπλή προσπάθεια η Δημοθόδρου με την Ρίζου. Περνάει η μπάλα στο άλλο γήπεδο. Αδράνεια του λίμπερο της Φιλίας της Παπαϊωάννου. Και προβάδισμα για πρώτη φορά, για δεύτερη μάλλον φορά, μετά το 3-1 για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Ξανά επίθεση από το 1 από την Σαπλαούρα. Βγαίνει η άμυνα εύκολα. Τοποθετημένη επίθεση. Βγάζουν άμυνα οι αθλήτες της Φιλίας. Βλέπετε, εκατέρωθεν βγαίνουν άμυνες. Και με ωραίο χτύπημα η Καπέλη καταφέρνει να ισοφαρίσει σε 10-10. Στο σέρβις η δεύτερη κεντρικός της ομάδας της Φιλίας η Κοσμά. Βγαίνει η υποδοχή πολύ καλή. Ωραία πάσα και έξυπνα κερδίζει το block out τη Βαρέλη από τη Ζαγαλίκη. 10-11 μπροστά ο Γυμναστικός Σύλλογος Άρτας. Η πασαδόρος της ομάδος του Γυμναστικού Σύλλογου Άρτας, η Αλεξάνδρα Δημοθόδρου στο σερβίς. Εύκολο σερβίς, βγαίνει η υποδοχή. Και η Καπέλη υποπίπτει σε λάθος, προσπάθησε να πλασφάρει, δεν τα κατάφερε, έριξε την μπάλα στο γήπεδό της. 10-12. Μετά το 1-3, ξανά ο Γυμναστικός Σύλλογος Άρτας για δεύτερη φορά παίρνει διαφορά 2 πόντων στο σετ αυτό, στο πρώτο σετ του παιχνιδιού. Ξανά καλό σέρβις, καταφέρνει, περνάει ξανά η Ζαγαλίκη. Κακή πάσα, πλασάρει όμως έξυπνα η Βαρέλη. Βγαίνουν οι άμυνες. Πλασέ έξυπνο από την Ζαγαλίκη. Το λίμπερο του Γυμναστικού Σύλλογου Άρτας είναι σε λάθος θέση και μειώνει η Φιλίας 11-12. Ζαγαλίκη ξανά στο σερβίς. Out το σερβίς. Αν δεν κάνουμε λάθος είναι το τρίτο χαμένο σερβίς της ομάδας της Φιλίας σε αυτό το πρώτο σετ. Δείχνοντας μια νευρικότητα οι αθλήτρες της Φιλίας. Βαρέλη ξανά στο σερβίς. Βγαίνει η υποδοχή από την Παπαϊωάννου. Επίθεση στο... Βγαίνει το μπλοκ. Ξανά πλασέ από τη Σαπλαούρα. Αργεί να καλύψει η Αλεξάνδρα Δημοθόδωρο. Και ναι,
μειώνει ξανά η Φιλία σε 12-13. Καπέλη στο σερβίς που στην προηγούμενη περιστροφή δημιούργησε πολλά προβλήματα στην ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Για να δούμε αυτή τη φορά. Καλό σερβίς, πραγματικά. Περνάνε εύκολα την μπάλα στο μέσα στο γήπεδο, στο άλλο γήπεδο. Δυνατή επίθεση από την Γκίμπερ, αδυνατή τον μπλοκ να τη σταματήσει, όπως και η Ζαγαλίκη που προσπάθησε να παίξει άμυνα με ένα χέρι, δεν τα κατάφερε. Και ξανά προβάδισμα για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας με 14-12. Ρίζου στο σέρβις. Καλό σέρβις, δεν βγαίνει σωστά η μπάλα. Όμως πολύ έξυπνα η Μαρτίνα καταφέρνει να κερδίσει τον block out από την Γκίμπερτ, η οποία δεν έβαλε σωστά τα χέρια. 13-14. Το σετ, όπως διαπιστώνουμε και όπως διαπιστώνετε, βαδίζει στην κόψη του ξεραφιού. Πέμπτο συνεχόμενο χαμένο σέρβις για την ομάδα της Φιλίας. Αλλαγή για την ομάδα της Άρτας. Βγάζει την Γκίμπερτ από το παιχνίδι και στη θέση της περνάει η Πορτοβάρα. Το σέρβις πρέπει να είναι, όπως δείχνει ο πρώτος διαιτητής, η μπάλα είναι out, ελάχιστα out. ...14-15 για την ομάδα της Φιλίας. Κακή υποδοχή, περνάνε εύκολα την μπάλα στο άλλο γήπεδο. Πρώτος χρόνος από την Κοσμά και 15-15. Σαπλαούρα ξανά στο σέρβις, νέο out, έκτο σέρβις χαμένο και 16-16. Σέρβις αυτή τη φορά για την Πραμαγκιούλη. Καλό σέρβις. Περνάνε εύκολα την μπάλα στο άλλο γήπεδο. Κακή όμως κάλυψη από την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας και έχει την ευκαιρία η Φιλία να κάνει την αντεπίθεση της. Πλασέ της Ζαγαλή και αυτή τη φορά σωστά τυποθετημένη η Ναταλία Παπαδημητρίου. Βγάζει την μπάλα, νέο πλασέ από τη Ζαγαλίκη και είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο τέταρτος πόντος που παίρνει η Ζαγαλίκη στο παιχνίδι, με 4 στις 5 επιθέσεις με πλασέ και 16-16. Σερβίς αυτή τη φορά για τη Μαρτίνα. Ο κύριος Σουλάς, δεύτερος διαιτητής, έδωσε λάθος θέση στην ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Διαμαρτύρεται του προπονητή της ομάδας ο κύριος Σταμούλης. Προσπαθούν να βρουν την άκρη δύο διαιτητές. Πράγματι είναι λάθος θέσης η πασαδόρος του Γυμναστικού Σύλλογου Άρτας, η Αλεξάνδρα Δημοθόδρο με το νούμερο 3. Είναι στη θέση 4 και έπρεπε να είναι στο 3. Μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι.
Εμείς να σας θυμίσουμε ότι την περσινή χρονιά οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα είχαν από μια νίκη. Στο πρώτο παιχνίδι ο Γυμναστικός Σύλλογος Άρτας είχε νικήσει με 3-1 σετ και στο δεύτερο είχε χάσει με 3-2. Τελικά μετά από αρκετή ώρα δεν δέχονται τις διαμαρτυρίες του προπονητή του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Ο πόντος πάει στην ομάδα της Φιλίας, η οποία συνεχίζει στο σέρβις με την Μαρτίνα. 17-16. Κακή συνεργασία. Βγάζει την άμυνα εντυπωσιακά η Πορτοβάρα. Όμως η Σάρκα πιάνει φιλέ και προβάδισμα 2 πόντων στην ομάδα της Φιλίας με 18-16. Με 18-16. Συνεχίζει το σερβίς η Ματίνα. Πιέζει την Πραμαγκιούλη. Βγαίνει η υποδοχή. Επίθεση της Βαρέλης καταπληκτική στην ευθεία. Διασπά τον διπλό μπλοκ Ζαγαλίκη Κοσμά και μειώνει για την ομάδα της 18-17. Αλλαγή για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Επανέρχεται η Γκίμπερτ σαν βασική διαγώνιος και βγάζει την Πορτοβάρα. Κακό σέρβις της Σάρκα σε ένα κρίσιμο σημείο. 19-17 η διαφορά στους δύο πόντους για την ομάδα της Φιλίας, η οποία κάνει και αυτή η αλλαγή. Μπαίνει με το νούμερο 13 στον αγωνιστικό χώρο η Βίχα στη θέση της Κοσμά. Time out για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Βλέπετε σε πρώτο πλάνο τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Σταμούλη, και τις οδηγίες που δίνει στις αθλήτριές του. Και οι δύο ομάδες σε αυτό το πρώτο σετ δεν έχουν βρει το ρυθμό τους, έχουν υποπίσει σε πολλά λάθη. Η Μένα Φιλία έχει απολέσει 6 σέρβις. Ο ΔΕΗ, Γυμναστικός Σύλλογος Άρτας, 3, ενώ στην υποδοχή δεν έχει πάει όπως θα περίμενε ο προπονητής του και γι' αυτό πήρε και το time out δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες. Η Βίχα στο σερβίς, καλό σερβίς και νέος άσος για την ομάδα της Φιλίας, η οποία παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα με 20-17, 3 πόντων. Αυτή τη φορά βγαίνει η υποδοχή. Προσπαθεί να παίξει τον πρώτο χρόνο, ανεπιτυχώς βέβαια για την ομάδα του Γυμναστικού Σόλγους. Καρφώνει η Καπέλη, η μπάλα πήγαινε out, αλλά η Πραμαγκιούλη έξω από το γήπεδο. Υποπίπτει σε ολέθριο σφάλμα για την ομάδα τους, που παίρνει προβάδισμα δίνοντας προσμάδισμα για την ομάδα της Φιλίας 4 πόντων 21-17. Βλέποντας τις κακές υποδοχές, ο κύριος Σταμούλης προσπαθεί να ισορροπήσει και ρίχνει στο παιχνίδι την Ιωάννα Δημοθόδρο στη θέση της Πραμαγκιούλη. Πολύ καλή πρώτη υποδοχή. Καρφώνει η Βαρέλη και η μπάλα μέσα. Λοιπόν, παίρνοντας ένα κρίσιμο πόντο, μειώνοντας σε 21-18. Αλεξάνδρα Δημοθόδρου στο σερβίς, βγαίνει η υποδοχή. Πλασέ πολύ έξυπνο από την Καπέλη. Αδυνατή η Βαρέλη να βγάλει την άμυνα και 22-18. Και νέο time out για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας.
το δεύτερο που δικαιούται στο σετ για να κόψει εκ νέου το ρυθμό της φιλίας που προηγείται με 22-18. Μετά το time out οι ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Η Ζαγαλίκη στο σερβίς για την ομάδα της Φιλίας. 22-18 θυμίζουμε το σκορ. Καλό σερβίς, βγαίνει η υποδοχή πολύ καλή. Γκίμπερτ καρφώνει και κερδίζει τον block out από την Σαπλαούρα 22-19. Μειώνοντας για την ομάδα της. Βαρέλη στο σερβίς. Βγαίνει η υποδοχή. Έξυπνο χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο της Σαπλαούρα. Αδυνατή η Παπαδημητρίου να βγάλει μια φαινομενικά εύκολη υποδοχή, θα λέγαμε. Και ξανά η διαφορά στους 4 πόντους, 23-19. Δύο πόντοι χωρίζουν τη Φιλία από την κατάκτηση του πρώτου σετ. Βγαίνει δύσκολα η μπάλα, ωραία πάσα, βγαίνει η άμυνα από τη Βαρέλη, ρίζο σε χρέη Πασαδόρο, Γκίμπερτ περνάει την μπάλα όπως μιας και η πάσα δεν είναι καλή. Βλέπετε πάνω στο φιλέ διεκδικής της μπάλας, η μπάλα φτάνει, πρώτος χρόνος από την ρίζο, βγάζουν άμυνα οι αθλήτες της Φιλίας και περνάνε με την καπέλη την μπάλα στο άλλο γήπεδο, η οποία προσπάθησε να τη στείλει στη θέση 1 που έκανε διείσδυση η πασαδόρος της ομάδος του Γυμναστικού Συλλόγου, ο Άρτας, όμως η μπάλα πήγε out και η διαφορά στους 3 πόντους 23-20. Καλό σερβίς, βγαίνει η υποδοχή. Για να δούμε, καταφέρουν τελικά να περάσουν την μπάλα, αλλά η μπάλα είναι out από την Σαπλαούρα. Νέος πόντος για τον Γυμναστικό Σύλλογο Άρτας που μειώνει στους 2 πόντους 23-21 από 23-19 με δύο πάρα πολύ καλά σέρβις της ομάδας του κύριου Σταμούλη. Βγαίνει αυτή τη φορά η υποδοχή, παίζει από το 2, καρφώνει, τρώει μπλοκ η Σαπλαούρα, περνά την μπάλα όπως το άλλο γήπεδο. Κακή πάσα από την Δημοθόδωρο, όμως η Γκίμπερτ με πλασέ με τα δύο χέρια. Στη θέση 6 καταφέρνει να μειώσει κι άλλο την διαφορά στον έναν πόντο 23-22. Και εκεί που φαινόταν ότι εύκολα η ομάδα της Φιλίας θα κατακτούσε το πρώτο σετ, μιας και προηγήθηκε 23-19, είχαμε ένα σερί 3-0 από την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας και πάλι το σετ στην κόψη του Ξηραφιού 23-22. Μετά το time out της Φιλίας οι ομάδες ξανά επανέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Η Ρίζο στο σερβίς. Καλό σερβίς και αυτή τη φορά. Περνάνε την μπάλα εύκολα στο άλλο γήπεδο για να δούμε αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει. Τρομερή επίδεση της Γκίμπερτ. Βρήκε την μπάλα, είδατε πόσο ψηλά, το μπλοκ ήταν πολύ χαμηλότερα και εύκολα κατάφερε να ισοφαρίσει για την ομάδα της σε 23-23. Ρίζο ξανά στο σερβίς. Αυτή τη φορά βγαίνει η υποδοχή, παίζει πρώτο χρόνο, πλασέ. Έξυπνο πλασέ από την Σταύρο. Η Ρίζο αδυνατή να βγάλει την άμυνα και 24 για την ομάδα της Φιλίας
που είναι ένα πόντο από την κατάκτηση του πρώτου σετ. Αποσύρεται, μπαίνει η Κοσμά ξανά στο παιχνίδι και αποσύρεται η Βίχα, όπως και από την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας η Πραμαγγιούλη παίρνει τη θέση της Ιωάννας Δημοθόδωρου. Σταύρος το σερβίς. Κάνει εύκολο σέρβις, βγαίνει η υποδοχή, κακή πάσα από τη Δημοθόδωρο. Είδατε όμως πως κατάφερε έξυπνα μια κοπέλα που έχει μεγαλώσει στην Αθήνα και έχει μάθει το βόλεϊ σε διαφορετικό επίπεδο, μια χαλασμένη μπάλα, πως κατάφερε και την έκανε πόντο πλασάροντας στον κενό χώρο και όπου ακριβώς έπρεπε, ισοφαρίζοντας εκ νέου 24-24. Και στο σέρβις η ίδια αθλήτρια. Σέρβις καλό, καλή και η πάσα. Έξυπνα η Μαρτίνα καταφέρει και κερδίζει τον block out από την Σάρκα και 25-24 ξανά για την ομάδα της Φιλίας. Σερβίς για τη Σαπλαούρα. Καλό σερβίς, βγαίνει αυτή τη φορά η υποδοχή. Έξυπνο πλασέ, τρομερή άμυνα από την Σαπλαούρα. Για να δούμε αν θα επιβραβευτεί. Παίρνει την μπάλα από την άμυνα, δεν τελειώνουν. Ευκαιρία να τελειώσει το σετ η Μαρτίνα. Δεν νομίζουμε η μπάλα να πέρασε. Ακριβώς αυτό δείχνει ο κύριος Φωτιάδης. Είναι τέσσερις μπαλές, η μπάλα βρήκε στο φιλέ. Παρά τις διαμαρτυρίες της κυρίας Καλαβρουζότου, έχουμε προσωπική θέση κι εμείς. Η μπάλα είναι στο φιλέ και out. Ισοφαρίζει η ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτα σε 25-25. Πραμαγγιούλη, η αρχηγός της ομάδας του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτα στο σερβίες. Κάνει καλό σέρβις, βγαίνει υποδοχή, παίζει από το 6. Εύκολο σέρβις, όμως πολύ κακή άμυνα αυτή τη φορά από την Κίμπερτ. Και 26-25 ξανά η Φιλία με την επίθεση της Σαπλαούρα από τη θέση 1. Στο σερβίς η Μαρτίνα για την ομάδα της Φιλίας. Σε ένα σετ με αρκετό suspense όπως βλέπετε. Βγαίνει κακή υποδοχή. Περνάνε εύκολα την μπάλα στο άλλο γήπεδο. Έχει την ευκαιρία η Φιλία να τελειώσει το παιχνίδι με πρώτο χρόνο. Πλασάρει και τα καταφέρνει η Κοσμά, χαρίζοντας το πρώτο σετ στην ομάδα τους με 27-25. Και την Φιλία να προηγείται με 1-0 σαν τυπικά γηπεδούχος. Κάνοντας έναν επίλογο σε αυτό το πρώτο σετ, θα λέγαμε ότι η ομάδα της Φιλίας, παρά τα πολλά χαμένα σέρβις, κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κακή επιθετική ανάπτυξη και τις κακές πάσες της Πασαδόρου του Γυμναστικού Συλλογού Άρτας της Δημοθεόδωρου. Καμιά πάσα της δεν ήταν σε σωστό χρόνο απέναντι στις επιθετικές και δικαίως πήρε το πρώτο σετ προηγούμενη 1-0 με 27-25. Και νέο time out για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Το δεύτερο που δικαιούται στο σετ. Για να κόψει εκ νέου το ρυθμό της Φιλίας που προηγείται με 22-18. Μετά το time out οι ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Η Ζαγαλίκη στο σερβίς για την ομάδα της Φιλίας. 22-18 θυμίζουμε το σκορ. Καλό σερβίς, βγαίνει η υποδοχή πολύ καλή. Γκίμπερτ καρφώνει και κερδίζει το block out από την Σαπλαούρα 22-19. Μειώνοντας για την ομάδα της.
Βαρέλη στο σερβίς. Βγαίνει η υποδοχή. Έξυπνο χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο της Απλαόρα. Αδυνατή η Παπαδημητρίου να βγάλει μια φαινομενικά εύκολη υποδοχή, θα λέγαμε. Και ξανά η διαφορά στους 4 πόντους, 23-19. Δύο πόντοι χωρίζουν τη φιλία από την κατάκτηση του πρώτου σετ. Βγαίνει δύσκολα η μπάλα. Ωραία πάσα, βγαίνει η άμυνα από τη Βαρέλη. Ρίζο σε χρέη Πασαδόρο. Γκίμπερτ περνάει την μπάλα όπως μια και η πάσα δεν είναι καλή. Βλέπετε πάνω στο φιλέ διεκδικής της μπάλας. Η μπάλα φτάνει. Πρώτος χρόνος από την Ρίζο. Βγάζουν άμυνα οι αθλήτες της φιλίας και περνάνε με την Καπέλη την μπάλα στο άλλο γήπεδο, η οποία προσπάθησε να τη στείλει στη θέση 1 που έκανε διείσδυση η Πασαδόρος της ομάδος του Γυμναστικού Συλλόγου, Άρτας. Όμως η μπάλα πήγε out και η διαφορά στους 3 πόντους 23-20. Καλό σερβίς, βγαίνει η υποδοχή. Για να δούμε, καταφέρουν τελικά να περάσουν την μπάλα, αλλά η μπάλα είναι out από την Σαπλαόρα. Νέος πόντος για τον Γυμναστικό Σύλλογο Άρτας που μειώνει στους 2 πόντους 23-21 από 23-19 με δύο πάρα πολύ καλά σέρβις της ομάδας του κύριου Σταμούλη. Βγαίνει αυτή τη φορά η υποδοχή, παίζει από το 2, καρφώνει, τρώει μπλοκ η Σαπλαούρα, περνά την μπάλα όπως το άλλο γήπεδο. Κακή πάσα από την Δημοθόδωρο, όμως η Γκίμπερτ με πλασέ με τα δύο χέρια. Στη θέση 6 καταφέρνει να μειώσει κι άλλο την διαφορά στον έναν πόντο 23-22. Και εκεί που φαινόταν ότι εύκολα η ομάδα της φιλίας θα κατακτούσε το πρώτο σετ, μιας και προηγήθηκε 23-19, είχαμε ένα σερί 3-0 από την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας και πάλι το σετ στην κόψη του Ξεραφιού 23-22. Μετά το time out της φιλίας οι ομάδες ξανά επανέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Η Ρίζο στο σερβίς. Καλό σερβίς και αυτή τη φορά. Περνάνε την μπάλα εύκολα στο άλλο γήπεδο. Για να δούμε αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει. Τρομερή επίδεση της Γκίμπερτ. Βρήκε την μπάλα, είδατε πόσο ψηλά. Το μπλοκ ήταν πολύ χαμηλότερα και εύκολα κατάφερε να ισοφαρίσει για την ομάδα της σε 23-23. Ρίζου ξανά στο σερβίς. Αυτή τη φορά βγαίνει η υποδοχή, παίζει πρώτο χρόνο, πλασέ. Έξυπνο πλασέ από την Σταύρο. Η Ρίζο αδυνατή να βγάλει την άμυνα και 24 για την ομάδα της φιλίας που είναι ένα πόντο από την κατάκτηση του πρώτου σετ. Αποσύρεται, μπαίνει η Κοσμά ξανά στο παιχνίδι και αποσύρεται η Βίχα, όπως και από την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας η Πραμαγκιούλη παίρνει τη θέση της Ιωάννας Δημοθόδωρου. Σταύρος στο σερβίς. Κάνει εύκολο σέρβις, βγαίνει υποδοχή, κακή πάσα από τη Δημοθόδωρο. Είδατε όμως πως κατάφερε έξυπνα μια κοπέλα που έχει μεγαλώσει στην Αθήνα και έχει μάθει το βόλεϊ σε διαφορετικό επίπεδο, μια χαλασμένη μπάλα, πως κατάφερε και την έκανε πόντο πλασάροντας στον κενό χώρο και όπου ακριβώς έπρεπε, ισοφαρίζοντας εκ νέου 24-24. Και στο σερβίς η ίδια αθλήτρια. Σέρβις καλό, καλή και η πάσα. Έξυπνα η Μαρτίνα καταφέρει και κερδίζει τον block out από την Σάρκα και 25-24 ξανά για την ομάδα της φιλίας.
Σερβίς για τη Σεπλαούρα. Καλό σερβίς, βγαίνει αυτή τη φορά η υποδοχή. Έξυπνο πλασέ, τρομερή άμυνα από την Σεπλαούρα. Για να δούμε αν θα επιβραβευτεί. Παίρνει την μπάλα από την άμυνα, δεν τελειώνουν. Ευκαιρία να τελειώσει το σετ η Μαρτίνα. Δεν νομίζουμε η μπάλα να πέρασε. Ακριβώς αυτό δείχνει ο κύριος Φωτιάδης. Είναι τέσσερις μπαλές, η μπάλα βρήκε στο φιλέ. Παρά τις διαμαρτυρίες της κυρίας Καλαβρουζότου, έχουμε προσωπική θέση και εμείς. Η μπάλα είναι στο φιλέ και out. Ισοφαρίζει η ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτα σε 25-25. Πραμαγγιούλη, η αρχηγός της ομάδας του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτα στο σερβίες. Κάνει καλό σέρβις, βγαίνει υποδοχή, παίζει από το 6. Εύκολο σέρβις, όμως πολύ κακή άμυνα αυτή τη φορά από την Κίμπερτ. Και 26-25 ξανά η φιλία με την επίθεση της Σεπλαούρα από τη θέση 1. Στο σερβίς η Μαρτίνα για την ομάδα της φιλίας. Σε ένα σετ με αρκετό suspense όπως βλέπετε. Βγαίνει κακή υποδοχή. Περνάνε εύκολα την μπάλα στο άλλο γήπεδο. Έχει την ευκαιρία η φιλία να τελειώσει το παιχνίδι με πρώτο χρόνο. Πλασάρει και τα καταφέρνει η Κοσμά, χαρίζοντας το πρώτο σετ στην ομάδα τους με 27-25. Και την φιλία να προηγείται με 1-0 σαν τυπικά γηπεδούχος. Κάνοντας έναν επίλογο σε αυτό το πρώτο σετ, θα λέγαμε ότι η ομάδα της φιλίας, παρά τα πολλά χαμένα σέρβις, κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κακή επιθετική ανάπτυξη και τις κακές πάσες της Πασαδόρου, του Γυμναστικού Συλλογού Άρτας της Δημοθεόδωρου. Καμιά πάσα της δεν ήταν σε σωστό χρόνο απέναντι στις επιθετικές και δικαίως πήρε το πρώτο σετ προηγούμενη 1-0 με 27-25. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο σετ στο κλειστό γυμναστήριο Άρτας για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών. Η φιλία πήρε με δραματικό τρόπο το πρώτο σετ 27-25. Δημοθόδωρου κάνει το σερβίς, καρφώνει η Καπέλη και παίρνει τον πρώτο πόντο για την ομάδα της, αφού η λίμπερο του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, η Παπαδημητρίου, δεν ήταν στη σωστή θέση. 1-0 για την ομάδα της φιλίας. Ζαγαλίκη στο σερβίς. Πολύ καλό σερβίς. Περνάνε την μπάλα δύσκολα στον αγωνιστικό χώρο. Καρφώνει, δεν καταφέρει να κερδίσει τον μπλοκάουτ. Και ένας πολύ δύσκολος πόντος από τη Βαρέλη. Δεν μπόρεσε να κάνει σωστή άμυνα η Ζαγαλίκη. Μια χαμένη μπαλιά κατάφερε να την διορθώσει η Βαρέλη, σοφαρίζοντας 1-1 σε αυτό το δεύτερο σετ. Σέρβις πάνω στην Παπαϊωάννου, βγαίνει η μπάλα. Καρφώνει τοποθετημένα και έξυπνα η Καπέλη, παίρνοντας τον δεύτερο πόντο για την ομάδα της. Η ίδια φίτρια που πήρε τον δεύτερο πόντο είναι και στο σερβίς, η Καπέλη. Μέτρια υποδοχή από τη Βαρέλη. Καρφώνει και τρώει μπλοκ η Γκίμπερτ, μιας και η πάσα ήταν πολύ κακή. Έξω από το φιλέ, προσπάθησε να τη διορθώσει, δεν τα κατάφερε. Και δέχτηκε το μπλοκ από την Μαρτίνα. 3-1 για την ομάδα της φιλίας. Ίσως ήταν υπέρβαση αυτή η φάση για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, μιας και η Πασαδόρος είναι από την άμυνα. Όμως η μπάλα πήγε out
και 4-1 για την ομάδα της Φιλίας που δείχνει να πατάει πιο γερά στο γήπεδο, ενώ η ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας δείχνει φρυνδιασμένη με την απώλεια του πρώτου σετ. Νέο καλό σέρβις. Με τα δάχτυλα περνάει στο άλλο γήπεδο την μπάλα η Πραμαγκιούλη. Καρφώνει η Κοσμά, βγαίνει η υποδοχή. Νέο λάθος από την Παπαδημητρίου και αυξάνεται η διαφορά σε 5-1. Ο προπονητής του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, ο κ. Σταμόλης, δεν πιστεύει στα μάτια του με αυτά που βλέπει. Άλλαξε και το λίμπερο, βάζοντας τη μικρή την Δέσποινα Κόκκινο στη θέση της Παπαδημητρίου. Νέα μέτρια υποδοχή από την Πραμαγκιούλη. Καρφώνει εύκολα, βγαίνει η άμυνα. Ωραία πάσα της Ζαγαλίκη προς το 2 και η Σαπλαόρα δίνει τον έκτο πόντο για την ομάδα της που προηγείται με 6-1. Τρίτη φορά βγαίνει η υποδοχή. Προσπαθεί να παίξει πρώτο χρόνο στην πλάτη με τη Ρίζου, δεν τα καταφέρνει. Περνάνε. Καταφέρνουν πολύ δύσκολα να σώσουν την μπάλα, αλλά η Ρίζου πετάει την μπάλα out. Καταστρέφοντας μια πάρα πολύ καλή άμυνα της ομάδας τους, δίνοντας προβάδισμα 6 πόντων, συγγνώμη, για την ομάδα της Φιλίας που προηγείται 7-1. Βλέπετε τις οδηγίες που δίνει ο προπονητής στην ομάδα του για να βελτιώσουν την κακή τους εικόνα σε αυτό το δεύτερο σετ που βρίσκονται πίσω με 6 πόντους 7-1 στο εντυπωσιακό ξέσπασμα της Φιλίας. Να θυμίσουμε ότι η Φιλία το πρώτο σετ το πήρε με 27-25 μετά από ένα δραματικό τρόπο, ενώ τώρα έχει επιβάλει πλήρως το ρυθμό της. Καπέλη στο σέρβις. Καλό σέρβις. Πάλι εύκολα περνάνε την μπάλα στο άλλο γήπεδο. Νέα κακή ανάπτυξη της ομάδας της Άρτας, του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Και όπως επίσης και κακή συνεργασία στην άμυνα μεταξύ του Λίμπερο και της, του Λίμπερο και του Τεσσαριού. Και 8-1. Νέα αλλαγή για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας σε αυτό το δεύτερο σετ. Η Ιωάννα Δημοθόδρο μπαίνει να διορθώσει τα κακό σκήμενα. 8-1 το σετ. Πολύ καλό σέρβις. Η μπάλα είναι out. Είναι out όπως δείχνει ο πρώτος διαιτητής. Και το σκορ εκτοξεύεται στο 9-1 με 8 πόντους διαφορά για την ομάδα της Φιλίας που δείχνει να κάνει πάρτι σε αυτό το δεύτερο σετ. Χαμένο σέρβις αυτή τη φορά από την Καπέλη, η οποία δημιούργησε πάρα προβλήματα στην υποδοχή του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας και έφτασε την διαφορά σε αυτά τα επίπεδα. 9-2 το σκορ. Ρίζου στο σερβίς. Καλό σέρβις, διορθώνει η Ζαγαλίκη. Πλασέ, βγαίνει η άμυνα αυτή τη φορά από τη Δημοθόδρο. Πραμαγκιούλη καρφώνει, βγάζει την άμυνα η κακή πάσα αυτή τη φορά. Κακή πάσα αυτή τη φορά, όμως όπως είδατε αδρανούν στον μπλοκ η Σάρκα μαζί με την Κίμπερτ. Κακή συνεργασία μεταξύ τους, περνάει ανάμεσα την μπάλα η Μαρτίνα και ξανά η διαφορά στους 8 πόντους 12. Yeah.
Νέο λάθος από την Κίμπερτ, η οποία δείχνει να βρίσκεται έξω από τα νερά της. Και 11-2, δείχνει να την πονάει και το χέρι, βλέπουμε να κρατάει το χέρι. Είχε ένα πρόβλημα πριν την έναρξη του αγώνα. Και αυτή τη φορά ο προπονητής του Γυμναστικού Σύλλογου Άρτας βάζει την Πορτοβάρα Πασαδόρο στο παιχνίδι, στη θέση της Δημοθόδρου Αλεξάνδρας, η οποία πραγματικά σήμερα ήταν πολύ κακή σε αυτό μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Για να δούμε, θα αλλάξει εικόνα. Η αλλαγή έπιασε. Αυτό που ζητάνε οι προπονητές. Έχασε το σέρβις η Σταύρου για την Θηλία. 11-3. Η διαφορά παραμένει σταθερά στους 8 πόντους. Καλό σέρβις από την... Περνάνε την μπάλα όπως όπως. Καρφί από τη ζώνη 6 από την Γκίμπερτ. Βγαίνουν όπως όπως, περνάνε την μπάλα μέσα. Τρέχει ξανά η Πρωτοβάρα να διορθώσει, την ξαναπαίζει. Η οποία πολύ δύσκολα καταφέρνει με μια επίθεση από τα 4 μέτρα να περάσει στην ευθεία την μπάλα και να μειώσει τη διαφορά στους 7 πόντους, 11-4. Γκίμπερτ ξανά στο σέρβις. Αυτή τη στιγμή κακό σέρβις out. Το πρώτο χαμένο σέρβις για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, που βρίσκεται και πίσω στο σκορ και λογικό είναι να πιέζει με 12-4. Σαπλαούρα, πολύ καλό σέρβις. Μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον Πασαδόρο, περνάνε την μπάλα εύκολα μέσα. Πλασέ τη Ζαγαλίκη, βγαίνει η άμυνα. Και αυτή τη φορά out service, out καρφί, συγγνώμη, από την Κίμπερτ. Ο προπονητής της ομάδας της Άρτας, ο κ. Σταμούλης, υποδεικνύει στην Θεοδόρα Πορτοβάρα, την Πασαδόρο, να αλλάξει το παιχνίδι. Γιατί την έπαιξε τρεις συνεχόμενες φορές. Ξανά η διαφορά στους 9 και τώρα στους 10 πόντους, 14-4, μετά την κακή άμυνα της Ιωάννα Δημοθόδωρου. Και το δεύτερο time out παίρνει ο προπονητής του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, ο κ. Σταμούλης, για την ομάδα του, μιας και η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 10 πόντους, 14-4, βλέποντας την ομάδα του να κάνει πάρα πολλά λάθη. Ολοκληρώθηκε το time out με διάρκεια 30 δευτερολέπτων. Οι ομάδες ξανά στον αγωνιστικό χώρο. 14-4 το σκορ. Σαπλαούρα στο σερβίς. Βγαίνει η υποδοχή. Πορτοβάρα πάσα στην Πραμαγκιούλη στην ευθεία, η οποία καρφώνει και παίρνει τον πόντο για την ομάδα τους, μειώνοντας στους 9 πόντους τη διαφορά, 14-5. Μια πάρα πολύ καλή πάσα από την Πορτοβάρα. Κλείνει η αλλαγή για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Η Βαρέλη επανέρχεται στο παιχνίδι, μιας και πέρασε στην επιθετική ζώνη η Ιωάννα Δημοθόδωρου. Out, δεύτερο συνεχόμενο σέρβις από τον Γυμναστικό Συλλόγο Άρτας. Μετά την Κίμπερτ ήταν η σειρά της αρχηγού της ομάδας, της Πραμαγκιούλη, να στείλει την μπάλα out. Και η διαφορά ξανά στους 10 πόντους, 15-5. Πρέπει να γίνουν πολλά για να χαθεί αυτό το σερβί για την ομάδα της Φιλίας. Αν και τα μάτια μας έχουν δει πολλά σε αυτό το χώρο του βόλεϊ. Πάμε. Καθυστερημένα ο δεύτερος διαιτητής υποδεικνύει 4 μπάλες στην ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, ο κύριος Φωτιάδης. Και διαφορά διαμαρτύρεται ο κύριος Σταμούλης. Και έχει δίκιο βέβαια. 16-5. Νέα κακή υποδοχή. Η Γκίμπερτ καρφώνει από την άμυνα. Η μπάλα είναι μέσα. Η out, out τελικά
δείχνει ο κύριος Φωτιάδες. Δεν μπορούμε να έχουμε προσωπική άποψη. Ο καμεραμέν μας λέει γραμμή μπάλα. Εμείς ασπαζόμαστε τη γνώμη των διαιτητών και 17-5 στους 12 πόντους, μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι για την ομάδα της Φιλίας. Βαρέλη προσπαθεί να καρφώσει, δεν καταφέρει. Πλασέ της Πορτοβάρα, νέο πλασέ. Εκατέρωθεν πλασέ και από τις δύο ομάδες. Πάμε. Πλασέ, πιαστό για την Πορτοβάρα, την οποία ο προπονητής της την αποσύρει από το παιχνίδι. Και 18-5 η διαφορά στους 13 πόντους. Απίστευτο και όμως αληθινό. Αυτά έχει το βόλι όταν είναι ένα σετ. Και βλέπετε νέο λάθος από την Παπαδημητρίου, η οποία δείχνει να είναι σε πάρα πολύ κακή μέρα. Αν δεν κάνουμε λάθος, πρέπει να είναι 8 η άση της Φιλίας σε αυτό το δεύτερο σετ. Και η διαφορά στους 14 πόντους, 19-5. Είπαμε, πρέπει να συμβούν πράγματα και θάματα για να χαθεί το σετ, που δεν νομίζουμε. Η Φιλία θα το κατακτήσει εύκολα. Σέρβις της, κακή υποδοχή από την Παπαδημητρίου. Η Δημοθόδρου πήδηξε σε λάθος χρόνο και 25. Νέα κακή υποδοχή. Κερδίζει μπλοκάουτ αυτή τη φορά η Βαρέλη, 26. Σέρβις στη σάρκα, βγαίνει υποδοχή από την... Βγαίνει και η άμυνα, εκατέρωθεν, καλή πάσα της με ωραίο πλασέ, βγαίνει η μπάλα, δεν χτύπησε, κατάφερε να... Νέα εντυπωσιακή άμυνα από την ομάδα της Φιλίας, από το λίμπερό της, και επιβραβεύεται η ομάδα της Φιλίας αφού η Δημοθόδωρου πιάνει φιλέ, το νούμερο 3 η πασαδόρος της ομάδας της... του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Μετά την ωραία επίθεση της Καπέλη και 21-6. Η συνηθισμένη αλλαγή για την κυρία Καλαβριζιώτου, με το νούμερο 3 στο παιχνίδι η Κολοβού. Που η οποία κάνει πάρα πολύ καλό σέρβις. Βγαίνει αυτή τη φορά η άμυνα. Όμως ξανά πιάνει φιλέ η Δημοθόδωρου και 22-6. Κοιτάξτε πώς είναι το βόλεϊ. Μία επίθεση πρώτο χρόνο, χωρίς μπλοκ, κατάφερε η Μαρτίνα να βγάλει άμυνα. Η μπάλα ήρθε στο γήπεδο, στο τερέν του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, η οποία υπέπεσε σε ολιγαρία και έδωσε νέο πόντο, 23-6. Με την ομάδα της Φιλίας να κάνει πάρτι πραγματικά σε αυτό το δεύτερο σετ και να προηγείται 23-7 μετά αυτόν τον πόντο που πήρε πριν λίγο η Ρίζο σε επίθεση πρώτο χρόνο. Δημοθεόδρου το σερβίς, βγαίνει η υποδοχή, την περνάνε όπως όπως. Ρίζω την μπάσα στην Μπίκα που πέρασε το παιχνίδι, αλλαγή στη θέση της Γκίμπερ. Πλασέα από την Ζαγαλίκη, μια επίθεση κακή από την άμυνα, κακή επιλογή βέβαια του Πασαδόρο. Πλασάρι, βγαίνει όμως εντυπωσιακά από τη Δημοθεόδρου η μπάλα. Κοιτάξτε, πολύ ωραίο, πολύ ωραία φάση και από τις δύο ομάδες που βγάζουν συνεχόμενες άμυνες. Αυτή τη φορά έξυπνα η Καπέλη περνάει με πλασόκαρφο την πάλι στη θέση 6. Πραμαγγιούλη σε λάθος θέση και 24-7. Ένας πόντος πλέον χωρίζει τη Φιλία από το να κατακτήσει και το δεύτερο σετ. Προηγείται 24-7.
Ζαγαλίκη στο σερβίς. Βγαίνει αυτή τη φορά η υποδοχή. Ξανά πρώτος χρόνος, ο τέταρτος αν δεν κάνουμε λάθος στη σειρά. Περνάνε την μπάλα όπως το άλλο γήπεδο, περιμένοντας το λάθος. Καρφώνει αυτή τη φορά η Μπίκα τεχνικά και καταφέρει να πάρει ένα block out από την Σταύρου, μειώνοντας 24-8. Σέρβις της Βαρέλη. Βγαίνει η άμυνα. Την περνάνε εύκολα στο άλλο γήπεδο. Πρώτος χρόνος για την ομάδα της Φιλίας με την Κοσμά, η οποία καρφώνει out. Και 24-9. Δεν χάνεται αυτό το σετ από την ομάδα της Φιλίας. Βαρέλη, καλό σέρβις. Επίθεση της Καπέλη από το 2. Καμία αθλήτρια του Γυμναστικού Σύλλογου Άρτας στο μπλοκ, ούτε η Ρίζου ούτε η Πραμαγγιούλη. Και με την Καπέλη η Φιλία παίρνει και το δεύτερο σετ με 25-9. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του τρίτου σετ. 2-0 προηγείται η ομάδα της Φιλίας. Το πρώτο σετ το κατέκτησε πολύ δύσκολα με 27-25, αντίθετα με το δεύτερο στο οποίο έκανε πραγματικά πάρτι και το κέρδισε με 25-9. Ζαγαλίκη στο σερβίς. Παίρνει τον πρώτο άσο μετά την κακή υποδοχή της Πραμαγγιούλη. Όσο και αν προσπάθησε η Πασαδόρος του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτα να δώσει την μπάλα, ήταν φαινομενικά αδύνατο. Έχει και την ψυχολογία με το μέρος της ομάδα της Φιλίας, που πραγματικά εντυπωσιακό ξεκίνημα και σε αυτό το σετ. Και όπως είναι η κατάσταση, όλα δείχνουν μία αναστρέψιμα για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Οι αθλήτριές της δεν πιστεύουν καθόλου στον εαυτό τους. Δεύτερο συνεχόμενος άσος για την ομάδα της Φιλίας με την Ζαγαλίκη. Πολύ δύσκολη η επίθεση από την Βαρέλη, καταφέρνει να πάρει έναν πάρα πολύ δύσκολο πόντο και να μειώσει για την ομάδα της 2-1. Καλό σέρβις από την ίδια αθλήτρια, περνάνε εύκολα την μπάλα μέσα. Κακή όμως η επαναφορά, να δούμε την κόντρα επίθεση. Πρώτος χρόνος, βγαίνει από την ομάδα της Φιλίας, η οποία καταφέρνει να την περάσει στο άλλο γήπεδο την μπάλα. Αν είναι δυνατόν, πάσα στα 7 μέτρα. Λοιπόν, και block out από την Καπέλη, που δίνει ξανά διαφορά στην ομάδα της με 3-1. Συνεχίζεται η κακή ανάπτυξη για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΤ. Αντίθετα με την ομάδα της Φιλίας που δουλεύει σε ένα καλοκουρδισμένο ρολόι. Νέο λάθος στην υποδοχή. Νέα πάσα λάθος, μάλλον μακριά από το φιλέα. Βγάζουν όμως την άμυνα οι αθλήτριες της Φιλίας. Για να δούμε αυτή τη φορά. Πρώτος χρόνος εντυπωσιακά παιγμένος από την Δημοθόδουρου με την Ρίζου. Στην μοναδική φορά που δόθηκε σωστά η μπάλα στον Πασαδόρο από την Βαρέλη στην κόντρα επίθεση και 3-2 το σκορ. Καλό σέρβις, πιαστό αν δεν κάνουμε λάθος, δεν δίνουν τίποτα οι διαιτητές. Νέο πιαστό, 2-2. Κατά τη γνώμη μας βέβαια, όχι τη γνώμη των διαιτητών. Πάσα πίσω στην Κίμπερτ, κακή πάσα και αυτή τη φορά. Μακριά από τον άξονα της, περνάει η Βαρέλη την μπάλα στο άλλο γήπεδο.
καρφώνει εύκολα. Βλέπετε λάθη επιλαθών σε αυτή τη φάση και από τις δύο ομάδες. Μαρτίνα καρφώνει, βγαίνει αυτή τη φορά η άμυνα από την ρίζου, περνάει την μπάλα. Νέο λάθος, συνέχεια λάθη επιλαθών και από τις δύο ομάδες. Αυτή τη φορά όμως εντυπωσιακό το μπλοκ της Γκίμπετ πάνω στην Μαρτίνα και ισοφαρίζει ο Γυμναστικός Σύλλογος Άρτας σε 3-3. Ρίζου σέρβις, Καπέλη βγάζει την υποδοχή, καρφώνει η Σαπλαόρα και δίνει φιλέ στη Σάρκα, η οποία πραγματικά υποτικά σηκώνει το χέρι της. Είπαμε και στο πρώτο σετ έγινε εκ μέρους της φιλίας, η οποία από την, αν δεν κάνω λάθος, από την Σαπλαόρα, η οποία υποτικά σήκωσε και αυτή το χέρι της. Έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός, χωρίς αντιπαλότητες, χωρίς έχθρες, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα οι αθλήτρες. Ένα τέρεν της χωρίζει και αγαπημένης είναι με τη λήξη του παιχνιδιού. Πολύ κακή τοποθέτηση στον μπλοκ από την Πραμαγκιούλη και τη Σάρκα και η ομάδα της φιλίας ξεφεύγει με 2 πόντους, 5-3. Νέα κακή υποδοχή, μάλλον πολύ καλό το σέρβις από την ομάδα της φιλίας, αν θέλουμε να καταφέρνει να σώσει Ζαγαλίκη, αλλά πέρασε στο άλλο γήπεδο όπως ρίχνει ο δεύτερος διαιτητής, ο κύριος Φλούδας. Παράβαση και παίρνει πόντο ο Γυμναστικός Σύλλογος Άρτας που μειώνει σε 5-4 και η Γκίμπερτ πηγαίνει να εκτελέσει το σέρβις. Κακή υποδοχή αυτή τη φορά από τη Μαρτίνα. Περνάει η Παπαϊωάννου το λίμπερο εύκολα. Νέα κακή. Καρφώνει out η Πραμαγκιούλη, χωρίς μπλοκ ήτανε. Πολύ κακή μέρα για την αρχηγό της ομάδος του Γυμναστικού Σύλλογου Άρτας. Στους δύο πόντους ξανά η διαφορά για την φιλία που έχει στην Σαπλαόρα στο σερβίς. Βγαίνει η υποδοχή. Νέα κακή ανάπτυξη, νέα κακή πάσα της Πασαδόρο, της Δημοθόδωρο και εύκολα παίρνει τον πόντο η Μαρτίνα, εξαργυρώντας με τον καλύτερο τρόπο την λανθασμένη πάσα της Δημοθεόδωρου. Out το σερβίς της Σαπλαόρα, 7-5 το σκορ. Σερβίς η Πραμαγκιούλη. Προλαβαίνει όμως ο προπονητής της του Γυμναστικού Σύλλογου Άρτας, κύριος Σταμούλης, και ζητάει αλλαγή. Αποσύρει την Πραμαγκιούλη και στέτς περνάει την Ιωάννα Δημοθεόδωρο. Η οποία κάνει ένα πολύ ανόητο σέρβις στέλνοντας την μπάλα στο φιλέ. Άλλωστε ο προπονητής την επέλεξε για αυτό το ρόλο, να δυσκολέψει το σερβίς και να χαλάσει την υποδοχή της ομάδας της φιλίας που προηγείται 8-5. Είπαμε και πριν, οι αθλήτες του Γυμναστικού Σύλλογου Άρτας δεν πιστεύουν πλέον και κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο. Νέα κακή πάσα της Πασαδόρου του Γυμναστικού Σύλλογου Άρτας της Δημοθεόδωρου. Η μπάλα είναι στα 7 μέτρα. Είναι δυνατόν να καρφώσει ένας επιθετικός την μπάλα εκεί πίσω? Βαρέλη στην επίθεση. Βγάζει εύκολα η Δημοθεόδρο. Πλασέ της Ζαγαλίκη. Όμως πιάνει φιλέ. 9-6. Yeah.
Εύκολο σερβί στη σάρκα. Καρφώνει η Βαλεντίνα Καπέλη. Δεύτερο συνεχόμενο λάθος από την Ιωάννα Δημοθεόδρου που την έβαλε στο παιχνίδι για αυτό το σκοπό στη θέση άμυνας. Πριν έχασε το σέρβις, τώρα έκανε κακή άμυνα και ξανά η διαφορά στους 4 πόντους, 16 για την ομάδα της Φιλίας, που όπως δείχνουν τα πράγματα θα έχει ένα πολύ εύκολο απόγευμα σήμερα. Μιας και καμία από τις αθλήτρες του γυμναστικού συλλόγου Άρτας δεν είναι στο παιχνίδι. Βαρέλη, καρφώνει, βγαίνει η άμυνα από την Κοσμά. Περνάνε την μπάλα στο άλλο γήπεδο εύκολο. Εξίσου. Νέο λάθος αυτή τη φορά από την αδερφή της, την Πασαδόρο, την Αλεξάνδρα Δημοθεόδρου. Και διαφορά στους 5 πόντους, 11-6. Το ένα λάθος μετά το άλλο για την ομάδα του κύριου Σταμούδη. Νέο λάθος από την Ιωάννα Δημοθόδωρο, η οποία μπήκε στο παιχνίδι για να βελτιώσει την υποδοχή. Αντιθέτως έκανε 3 συνεχόμενα λάθη και η διαφορά διευρύνεται ακόμα περισσότερο στους 6 πόντους, 12-6. Χαμένο σέρβις αυτή τη φορά από την Κοσμά. 12-7. Πρώτος χρόνος, πλασέ η Σταύρου, περνάει την μπάλα. Βαρέλη, καρφώνει, βγαίνει η άμυνα. Καπέλη, πλασόκαρφο, μπροστά στα πόδια της Πραμαγγιούλη, η οποία μια πάρα πολύ εύκολη άμυνα δεν την κατάφερε να τη βγάλει. Η διαφορά ξανά στους 6 πόντους, 13-7. Βλέπετε ότι η ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας είναι πολύ κακή έως τραγική στην άμυνα. Ζαγαλίκη, καλό σέρβις. Βαρέλη, καρφώνει, βγάζουν άμυνα και την περνάνε στο άλλο γήπεδο. Για να δούμε τώρα. Γκίμπερτ, καρφώνει, εντυπωσιακή άμυνα της Γκίμπερτ, της Παπαϊωάννου. Νέα πάσα, χαμηλή και αυτή τη φορά όμως καταφέρνει να τη βρει την μπάλα η Γκίμπερτ και να δώσει τον πόντο στην ομάδα της. Γκίμπερτ δέχεται το στόπ από την Καπέλη. Προσπάθησε να κατεβάσει την μπάλα στα 3 μέτρα. Δέχτηκε το μπλοκ από την Καπέλη και η διαφορά ξανά στους 6 πόντους, 14-8. Σας τονίσαμε και προηγουμένως, πολύ δύσκολα είναι αναστρέψιμη η κατάσταση για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Νέα κακή υποδοχή. Πέρασμα εύκολο στο άλλο γήπεδο. Πλασέ στον πρώτο χρόνο από την Σταύρο. Νέα κακό παίξιμο πρώτο χρόνο από την Δημοθεόδωρο. Για να δούμε. Αυτή τη φορά καταφέρνει η Γκίμπερτ να πάρει έξυπνα, χτυπώντας πολύ ψηλά την μπάλα πάνω από τον μπλοκ, έναν πόντο. Και 14-9. Προβλέψει πολύ. Πες με τις ρογιντές. Όπου και σε περιμένω. Σερβίς της Ρίζο. Εύκολο πέρασμα. Βγάζει την άμυνα η Πασαδόρος. Σάρκα, κακή πάσα. Μαρτίν αυτή τη στιγμή δέχεται το στόπ από την Γκίμπερτ. Διπλό στόπ. Δύο φορές. Στόπ. Και αυτό μάλλον ήταν πιαστό, το αφήσαν οι διαιτητές. Έξυπνο χτύπημα αυτή τη φορά σε πρώτο χρόνο από τη Σάρκα. Κερδίζει τον μπλοκάουτ από τη Σταύρου.
και για πρώτη φορά η διαφορά μειώνεται στους 4 πόντους, 14-10, είχε φτάσει και 11-4 στους Ρίζου σέρβις, βγαίνει υποδοχή, πιαστό από την Ζαγαλίκη, σφυρίζεται αυτή τη φορά από τον κύριο Φωτιάδη. Στους 3 πόντους η διαφορά 14-11. Βγαίνει αυτή τη φορά η υποδοχή. Σαπλαούρα καρφώνει στην ευθεία, βγαίνει η άμυνα. Ωραία πάσα στο 4 στη Μαρτίνα. Out όμως από την αθλήτρια της Φιλίας και η διαφορά μειώνεται ακόμα περισσότερο στους 2 πόντους 14-12. Άλλωστε και αυτό η προπονήτρια της Φιλίας, η κυρία Καλαβουζιώτου, συμβουλεύει την αθλήτριά της. Δεν έπρεπε να κάνει πλασέ με τα δύο χέρια. Νέο καλό σέρβις από την Ρίζου. Χτυπάει. Νέο λάθος από την Δημοθεόδωρο. Έπιασε φιλέ εκεί που θα μπορούσε η ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας να μειώσει τη διαφορά στον ένα πόντο. Η διαφορά ξεφεύγει και πάλι στους 3, 15-12. Η Βίχα περνάει στο παιχνίδι στη θέση της Σταύρου για το σερβίς για την ομάδα της Φιλίας. Καλό σερβίς, βγαίνει όμως αυτή τη φορά σωστά η υποδοχή, πάσα με τη μαντσέτα από την Δημοθεόδωρο. Αν είναι δυνατόν πασαδόροι να κάνουν πάσες με μαντσέτα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, για μας βέβαια που είμαστε στο παιχνίδι. Αλλάζει την Γκίμπερτ που πήρε προηγουμένως τον πόντο με την Πορτοβάρα. Προφανώς θέλει να δυσκολέψει το σερβίς. Διαφορά είναι στους 2 πόντους 15-13. Καλό σέρβις, κακή υποδοχή, για να δούμε την άμυνα. Και όμως και αυτή η άμυνα δεν βγαίνει από την ομάδα της, του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας σε ένα πάρα πολύ εύκολο πέρασμα. 16-13. Σέρβις της Απλαούρας, άσος. Κακή εκτίμηση από τη Βαρέλη. 17-13. Ξεφεύγει και πάλι διαφορά. Ή μάλλον επανέρχεται στους 4 πόντους. Σε ένα καθοριστικό σημείο για αυτό το τρίτο σετ. Νέα κακή υποδοχή. Φιλέ από τη Δημοθόδωρο ξανά. Νέα κακή υποδοχή και η διαφορά στους 5 πόντους με τον προπονητή του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, τον κύριο Σταμούλη, να παίρνει time out, βλέποντας ότι ξεφεύγει η ομάδα της Φιλίας και είναι κοντά στην κατάξυση του σετ αλλά και στη νίκη με 3-0. Επαναφορά στο παιχνίδι, σέρβις πολύ ωραίο της Σαπλαούρα. Νέα κακή υποδοχή για την ομάδα της, του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας και 19-13. Όπως βλέπετε η διαφορά ξεφεύγει. Το παιχνίδι δείχνει μία αναστρέψιμο για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, η οποία κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Πρώτος χρόνος. Καρφώνει, βγάζει την μπάλα εύκολα. Καρφώνει η Μαρτίνα, δέχεται τον μπλοκ, όμως ωραίο ντουμπλάζ από την Ζαγαλίκη. Λάθος, μπερδεύονται Πορτοβάρα με Βαρέλη και 20-13.
Πραμαγγιόλη αυτή τη φορά καταφέρνει να κερδίσει, να περάσει την μπάλα ανάμεσα από τα χέρια της Κοσμά και να πάρει έναν πόντο για την ομάδα τους, μειώνοντας σε 20-14. Η ίδια θήτρια στο χώρο του σερβίς. Σερβίρι, βγαίνει η υποδοχή, πλασέ από τη Ζαγαλίκη, όμως η μπάλα στο φιλέ. Το κάνει συνέχεια η αθλήτρια της Φιλίας. Έχει πάρει, στο πρώτο σετ είχε πάρει 4 πόντους. Πασαδόρος της Φιλίας, γιατί είναι πασαδόρος. Κακό σέρβις αυτή τη φορά από την Πραμαγγιούλη, η οποία είναι πάρα πολύ κακή στο σημερινό παιχνίδι. Εντυπωσιακή άμυνα από τη Σαπλαούρα, η τρίτη άμυνα που λέμε στο χώρο του βόλεϊ. Η πρώτη καλή πάσα για τη θέση 1 για την Γκίμπερτ, η οποία είδατε πόσο ψηλά κατάφερε να περάσει την μπάλα στην 6 παρά την προσπάθεια της Μαρτίνας να βγει, και 21-16. Η πιο κρίσιμη περιστροφή, αν η ομάδα της Φιλίας καταφέρει, που έχει καλή επιθετική τριάδα, να πάρει τον πόντο, δεν νομίζουμε το σετ να γυρίσει. Εύκολο σέρβις από τη Σάρκα, καρφώνει η Καπέλη, βγαίνει η άμυνα αυτή τη φορά από τη Σάρκα, τρέχει Δημοθόδωρο, διορθώνει, καρφώνει Βαρέλη, out, 22-16. Τρεις πόντοι χωρίζουν τη Φιλία από τη δεύτερη της νίκη στο πρωτάθλημα. Να θυμίσουμε ότι στην πρώτη αγωνιστική είχε κερδίσει στα Γιάννα τη ΦΕΗ με 3-2. Νίκη από νίκη προερχόταν και η ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας. Κέρδισε τη Φιλία με 3-0. Δεύτερο time out για τον προπονητή του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, τον κύριο Σταμούλη, στο 22-16. Σφυρίζει ο δεύτερος διετής, ο κύριος Φλούδας, να μπουν οι δύο ομάδες στους αγωνιστικούς στον αγωνιστικό χώρο. Ταυτόχρονα υποδεικνύει στον κύριο Σταμούλη ότι πήρε τα δύο time out που δικαιούτα. Κοσμά στο σερβίς. 22-16 θυμίζουμε στο τρίτο σετ η ομάδα της Φιλίας που προηγείται και 2-0. Βγαίνει η υποδοχή. Πρώτος χρόνος. Καρφώνει η Ρίζο, η μπάλα out μετά από υπόδειξη του κύριου Φλούδα. Και 23-16. Η Μολόνη περνάει στο παιχνίδι στη θέση της Κοσμά. Υποδοχή από την καρφώνει out η Γκίμπερτ. Είπαμε, οι πάσες είναι πολύ μακριά από τη ζώνη των 3 μέτρων. Και ένας πόντος πλέον για την κατάκτηση της δεύτερης νίκης στο πρωτάθλημα για την ομάδα της Φιλίας. Out το σερβίς από τη Μολόνη αυτή τη φορά, 24-17. Προσπάθησε ο κύριος Σταμούλης να κάνει αλλαγή την Πραμαγγιούλη με την Σιντόρη. Δεν γίνεται αυτή η αλλαγή. Έχει κλείσει προηγουμένως με την Ιωάννα Δημοθεόδρου, που την είχε αλλάξει. Αλεξάνδρα Δημόδερο, σέρβις δύσκολο. Γκίμπερτ, είδατε τι έκανε, περνώντας την μπάλα από το άλλο γήπεδο, παίρνοντας τον 18ο πόντο για την ομάδα της.
Ξανά στο σερβίς η Αλεξάνδρα Δημοθεόδωρο. Αυτή τη φορά το χάνει, δίνοντας τέλος στο παιχνίδι. Η Φιλία ξεκινάει, πετυχαίνει τη δεύτερη της νίκη στο πρωτάθλημα, δικαίως απέναντι στην ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Άρτας, που ήταν πολύ κακό στο σημερινό παιχνίδι. Μόνο στο πρώτο σετ έγινε ντέρμπι, που το πήρε η ομάδα της Φιλίας με 27-25. Τα άλλα δύο ήταν πολύ εύκολα για την ομάδα της Φιλίας, με 25-9 και 25-18. Αυτά από το κλειστό γυμναστήριο Άρτας. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα.